η σάτιρα να δημιουργεί νεκρούς. Δηλαδή, στο παρελθόν, παλιά, δηλαδή πριν από 40 χρόνια, η κοινωνία ενσωμάτωνε ανθρώπους. Και τότε που είμαστε νέοι, την κατηγορούσαμε ότι μας ενσωματώνει. Έτσι έγινε και η εξέγερση του Μαΐου του 68 εναντίον της ενσωμάτωσης. Είχε το σύνθημα, όχι στη γραμμή της ενσωμάτωσης. Είπε, συγγνώμη, ο Ντανιέλ Κολμπεντή χθες ότι αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα κατά του πνεύματος του Μαΐου του 68. Το συνέδεσε. Φτάσαμε στον αντίποδα. Η σημερινή κοινωνία, όχι εδώ να έχει πάψει προπολού να ενσωματώνει, αλλά περιθωριοποιεί. Αποκλείει συνέχεια. Και ειδικά δε. Προνομιακά θύματα των αποκλεισμών είναι οι νέοι. Ας πούμε, χαρακτηριστικό τώρα, μοτέρ, κινητήρας του αποκλεισμού είναι η ανεργία. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η ανεργία στη Γαλλία είναι 25%. Όχι, είναι 12%, αλλά στους νέους είναι 25%. Έχει περάσει το ψυχολογικό όριο, υπερδιπλάσια. Αλλά μεταξύ των μουσουλμανικής καταγωγής είναι 90%. Δηλαδή, άρα και ο αποκλεισμός είναι ακόμα. Άρα και ο φονταμεταλισμός βρίσκει. Λοιπόν, υπάρχει μια απελπισία. Ναι, γιατί η θρησκεία πια είναι το μοναδικό όχημα. Δηλαδή, αφού έχουν αποτύχει και καταρρεύσει. Από αυτή την πλευρά δημιουργείται αυτό το φαινόμενο σε όλους τους νέους, όχι μόνο στους μουσουλμάνους, αυτό που το λένε στη Γαλλία, generation pomme. Δηλαδή, χαμένη, τα έχει χαμένα. Χαμένη. Λοιπόν. Και μπορεί αυτό να το νιώθουν με μεγαλύτερη οξύτητα οι μουσουλμανικής προελεύσεως, μολονότι είναι Γάλλοι πολίτες, με ταυτότητες γαλλικές, γαλλική υπηκότητα. Λοιπόν, και άλλωστε αυτοί είναι τα παιδιά τους από εφηβική ηλικία που στρατολογούνται και φεύγουν να πάνε να πολεμήσουν ή να πεθάνουν στο Ισλαμικό κράτος. Αυτό είναι ανησυχητικό φαινόμενο. Πολύ ανησυχητικό. Οι άλλοι κάνουν απεγνωσμένες, απονεννοημένες ενέργειες, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο. Λοιπόν, και, δηλαδή, αυτό πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Σε σκέψη. Η κοινωνία μας πολυδιασπάται, κατακαιρματίζεται. Ναι. Και όσοι οξύνουν αυτά τα πράγματα, και το οξύνουν το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει πάψει πλέον να προσφέρει όραμα. Δεν έχει πορεία, πηγαίνει προς το πουθενά. Σωστό είναι αυτό που λέτε για την Ευρώπη, αλλά πρέπει να πούμε το κενό που άφησε η κατάρρευση των κοσμικών ιδεολογιών. Δηλαδή, ο αραβικός εθνικισμός, ο αραβικός σοσιαλισμός, που γέννησαν καθεστώτα αυταρχικά και δικτατορικά, το κατέλαβε η θρησκεία. Ναι, γιατί όχι, γιατί έφτασαν σε αδιέξοδο. Υπήρχε κενό και το καταλαμβάνει η θρησκεία εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που είναι στη Γαλλία, στην Αγγλία. Θυμίζω πριν από 3 χρόνια αυτά που έγινε στο σταθμό του στο Λονδίνο ή και στη Μαδρίτη, στην Αλκαλά. Είναι παρόμοια τύπου τρομοκρατικά χτυπήματα από ανθρώπους, από παιδιά που ήταν Βρετανοί υπήκοοι. Υπάρχει μια διαφορά, κύριε Βεργόπουλε. Εκείνα τα χτυπήματα ήταν τυφλά. Αυτό είναι στοχευμένο. Εκεί βάλανε βόμβα στο μετρό. Εδώ ήταν στοχευμένο το χτύπημα. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο. Ναι, αλλά λέω ότι προέρχεται από το ίδιο αδιέξοδο. Ναι, ναι. Λοιπόν, η κοινωνία δηλαδή πρέπει να προσφέρει ενσωματωτικούς μηχανισμούς, πρέπει να προσφέρει προοπτικές. Και κυρίως στα νέα παιδιά. Όταν κλείνουν οι προοπτικές, γίνονται απονεννοημένα εγκληματικά γεγονότα. Είναι δυνατόν να φτάνουμε στα άκρα. Φυσικά πάντως, το γεγονός είναι απέσιο. Πάντως η άποψη είναι ότι καμία γνώμη δεν έχει ασυλία. Μπορείς να κάνεις κριτική από αισθητική σκοπιά, από πολιτική σκοπιά για ένα σκίτσο, ένα κείμενο, αλλά δεν μπορείς να απαγορεύσεις. Προφανώς, αυτονόητα τα πράγματα. Την έκφραση, την κυκλοφορία ή την έκφραση. Εγώ θέλω να πω σε αυτό πάνω που λέω καθηγητής. Μπορώ να σας προσθέσω και κάτι, ότι μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας προσωπικός μου φίλος. Ο Μπερνάρ Μαρίς είναι συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο, οικονομολόγος, στο Παρίσι 8. Και ήταν και στη σύνταξη του περιοδικού. Και τον βρήκαν μέσα σε λίμνη αίματος. Γιατί αυτός δεν έκανε ούτε σχίζα, έγραφε άρθρα. Και τον βρήκαν νεκρό
Εχθές. Mm-hmm. Είναι μέσα στους 12. Ο αστυνομικός που εκτελέστηκε εν ψυχρό ήταν μουσουλμάνος. Το σοκ για μένα. Ο αστυνομικός ναι. Απέξολες. Ναι, ναι, ναι. Το σοκ για μένα είναι πολύ μεγαλύτερο επειδή ήταν φίλος μου. Άνθρωπος δικό σας. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που λέμε, λέτε για το όραμα πραγματικά που δεν προσφέρει η Ευρώπη σήμερα, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Όλα αυτά έχουν ένα οικονομικό υπόβαθρο, κύριε καθηγητά. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι σε μια ασφυξία οικονομική. Μα με δική της επιλογή. Με δική της επιλογή όμως. Αυτό είναι. Είναι. Έχει αυτό παγιδευτεί. Ναι, ναι. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι. Γιατί έχουν κάνει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δηλαδή το χρέος που έχει η Ευρώπη το έχει μετατρέψει σε θηλιά. Την οποία την εμποδίζει. Γύρω από τον εαυτό της, ναι, στην πραγματικότητα. Η Αμερική, σας πληροφορώ, έχει υψηλότερο χρέος από ότι η Ευρώπη. Και όμως ποτέ δεν έκανε την πολιτική της λιτότητας, της ανεργίας, περικοπές των μισθών. Έτσι. Αυτό που έχει επιλέξει η Ευρώπη ως δίθεν δρόμο για την εξυγίαση, με αποτέλεσμα εκατομμύρια ανθρώπων και ειδικά νέων στο ανθρώπων. Περιθώριο πια. Στο περιθώριο. Και εδώ έχουμε ιεροποίηση του δόγματος. Μα ναι, το σύμφωνο σταθερότητας, σύμφωνα με την κυρία Μέρκελ, είναι απαραβίαστο. Ναι. Δεν δεχόμαστε αυτό να το συζητήσουμε, καμία έκπτωση, καμία διαπραγμάτευση. Και εδώ λειτουργεί από μια ανάποδη σκοπιά το θέμα της ιεροποίησης. Υπάρχει όμως ένα πρόσθετο ερώτημα, μου επιτρέψετε, κύριε καθηγητά, και ως προβληματικό.